όπως κάθε πόλη, η Κοζάνη, επειδή έχετε βελτιώσει, προφανώς, ο Δήμος Κοζάνης ουσιαστικά με ρημνά και φροντίζει για την καθημερινότητα. Ένα σκέλος, το οποίο συχνά μένει λίγο αφρόντιστο, είναι η καστική, ο καλοπισμός της πόλης, ας το πούμε έτσι, η καστική παρέμβαση. Συγγνώμη για τον καλοπισμό εδώ, ίσως το έχω κάνει, το ξεφτέλησα. Η βελτίωση, τέλος πάντων, της οπτικής ταυτότητας της πόλης. Η χαρά, ή μάλλον η ευτυχία στην περιοχή μας είναι ότι έχουμε μια σχολή καλών τεχνών με έδρα, ουσιαστικά φλόρνα, αλλά η έδρα του Πανεπιστημίου είναι στην Κοζάνη, το Πανεπιστημίο της Μακεδονίας. Δεν ήθελε λοιπόν πολύ μεγάλη... δεν χρειαζόταν να σκεφτούμε πάρα πολύ για το ποιος θα φροντίσει αυτή η καθιστική παρέμβαση να γίνει με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Η σύμβαση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στο Δήμο Κοζάνης και την Δήμο Μεγαλών Τεχνών προβλέπει οι καθιστικές παρεμβάσεις, τις οποίες θα παρουσιάσουν εδώ ο κ. Κορονέας και ο κ. Γιώργος κ. Βοδόση, μαζί με τον Δήμαρχο Προγραμματισμού, τον κ. Δεσποτίδη. Εμείς ευελπιστούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία αφενός θα βελτιώσει την εικόνα της πόλης σημειακά, αλλά θα δώσει και την αφορμή να δούμε την σύμπραξή μας με την Σχολή Καλών Τεχνών και την γενική της παρουσία στα όρια του Δήμου Κοζάνης. Λοιπόν, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πάρθηκε στη συνεδρίαση της 21ης Δευτέρου του 2018, προχωράμε στην υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και, και του Τμήματος Δικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που λετρεύει στη Φλόρινα. Έχουμε σήμερα παρόντες στην συνάντηση αυτή εκπροσώπους από το Πανεπιστήμιο. Είναι ο Κοσμήτρος ο κύριος Γιάννης Ζιώγας, δεξιά μου. Αριστερά είναι η κυρία Βοδόση Ζωή, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια μέλος της, της ομάδας υλοποίησης. Και εκ των καλλιτεχνών έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Κορονέα τον Κώστα να σας πει έτσι ειδικότερα κάποια πράγματα σχετικά με το έργο το δικό του. Να πούμε ότι αυτή είναι μια συνάντηση από τις πολλές που έχουν γίνει και τώρα στην ουσία ξεκινάμε το κομμάτι της υλοποίησης. Ήδη η ομάδα σε κάποια μέλη της ομάδας μάλλον που ασχολείται, θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, εργάζεται. Να πω εδώ ότι αυτά τα έργα τα οποία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν προέκυψαν από μια εσωτερική διαδικασία του Πανεπιστημίου μεταξύ πολλών καλλιτεχνών και μαθητών της σχολής. Προέκυψαν λοιπόν αυτά τα καλλιτέχνες που θα ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα έργα και αυτά είναι παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης όπου θα καλυφθεί ένας μεγάλος τυφλός τείχος που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και βλέπει στην μια πολυκατοικία που βλέπει στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αφορά οι παρεμβάσεις αφορούν κατόπιν την αίθουσα του κοβεντάριου, την είσοδο του Δημαρχείου, κάποια παρέμβαση στον πεζόδρομο, σε δημοτικό κτίριο, αλλά και παρεμβάσεις οικαστικές σε κάδους απορριμμάτων. Αυτό κλείνει την πρώτη φάση τουλάχιστον αυτής της συνεργασίας, γιατί ευελπιστούμε και στο μέλλον να έχουμε αντίστοιχη συνεργασία. Εδώ να πω ότι μέσα από τις συναντήσεις αυτές και θα δώσω το λόγο κατόπιν στον κύριο Ζιώγα να βάλει και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης, θα θέλαμε να ευαισθητοποιηθούν και σχολεία με πρόσκληση δική μας σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών, να δούμε και και το πώς τα παιδιά στα σχολεία, δημοτικά κυρίως, βλέπουν την πόλη τους και πώς θα έβλεπαν κάποιες παρεμβάσεις με τα δικά τους μάτια. Αυτό θα είναι μια πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση, στο τέλος της παράδοσης των έργων, θα γίνει και μια περιήγηση στην πόλη και με τα σχολεία, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή της πόλης
μέσα από τα μάτια των δικαστικών. Αυτά από μένα, να δώσω το λόγο στον. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει. Για εμάς, σαν σχολή καλών τεχνών της Φλόρινας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, έχει μεγάλη σημασία η διάδρασή μας με την κοινωνία και γενικότερα, αλλά και ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτό στη 12χρονη πορεία μας το έχουμε διαπράξει, κάνει και υλοποιήσει με πολλούς τρόπους και πολύ δημιουργικούς, θεωρούμε. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έγινε και αυτή η συνεργασία μας με το Δήμο Κοζάνης, που με πολύ χαρά ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμά του να στηρίξουμε μία προσπάθεια, ουσιαστικά μια στέχνη στο δημόσιο χώρο, είτε τον εσωτερικό δημόσιο χώρο είτε τον ανοιχτό δημόσιο χώρο. Υλοποιούνται έτσι αυτή τη στιγμή τα εξής έργα. Ένα έργο, για να πούμε και για το, που είναι μια μεγάλη τοιχογραφία στον πεζόδρομο, το οποίο είναι μια τοιχογραφία από τις πιο από τις πολύ μεγάλες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και σίγουρα σε ένα από τους πιο ψηλούς τοίχους, που θα δεσπόζει στο χώρο και θα δίνει μια λυρική ερμηνεία του τοπίου της Κοζάνης με σύγχρονο τρόπο. Πρέπει να πούμε ότι σε όλα αυτά η παρέμβαση δεν είναι μόνο να φέρουμε εικόνες, αλλά να φέρουμε σύγχρονες εικόνες μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας του Δήμου Κοζάνης. Η δεύτερη τοιχογραφία θα γίνει σε εσωτερικό χώρο, είναι της Μίνας της Κουζούνη, είπα το όνομα του Κώστα του Κοροναίου. Ο Κώστας ο Κοροναίος θα κάνει τη μεγάλη τοιχογραφία. Η Μίνα η Κουζούνη θα κάνει την εσωτερική τοιχογραφία στα σκαλιά του Δημαρχείου, που θα είναι μια ερμηνεία του τοπίου της Κοζάνης, δίνοντας μια ιδιαίτερη έμφαση στον ορίζοντα και στο γαλάζιο του ουρανού και στην αρχιτεκτονική που υπάρχει στην Κοζάνη. Στο κτίριο των συνεδριάσεων στο Κοβεντάριο, αυτό που θα υπάρχουν δύο έργα. Το ένα έργο είναι εμπνευσμένο από ένα μυθικό περιβάλλον στη λίμνη του Πολύφητου και θα το κάνει Βάσο Μπουρμά. Είναι αυτά τα έργα που σας λέω, είναι και αυτά μεγάλων διαστάσεων, δηλαδή είναι 6 μέτρα επί 3 μέτρα το καθένα περίπου. Και στον εσωτερικό του χώρο η Εράνια Σχορετσανίτη θα κάνει ένα που είναι και ο χώρος συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα υπάρχει ένα έργο της Ράνιας της Χορεσανίτη, που είναι ένα μεγάλο έργο ανάγλυφο εμπνευσμένο από το Γκρόκο Κοζάνης, που με ένα σύγχρονο τρόπο και σαν τεχνική αλλά και σαν αισθητική θα υλοποιηθεί. Κατόπιν ερχόμαστε πάλι στο δημόσιο χώρο, στον ανοιχτό δημόσιο χώρο, θα έχουμε μια τοιχογραφία μετακινούμενη πάλι του Κώστα του Κοροναίου στον πεζόδρομο, μικρότερων διαστάσεων αυτή τη φορά, και επιπλέον έναν αριθμό από κάδους, από ρημάτων, οι οποίοι θα μετατραπούν σε εικαστικά αντικείμενα για να λειτουργήσουν τόσο σαν εμπόδια στην πίεση που υπάρχει να μπει ο κόσμος στην πλατεία με τα αυτοκίνητά του κλπ. Κυρίως όμως για να δημιουργηθεί και ένας σύγχρονος τόνος αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής με αυτό τον τρόπο. Μετά από 1,5 χρόνο που πραγματικά έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά όλοι μας με διάφορους τρόπους και με τους καλλιτέχνες πρώτα απ' όλα και εμείς σαν Επιτροπή Επιστημονική και Καλλιτεχνική και ο Δήμος που πρέπει να πω ότι μας έχει στηρίξει πάρα πολύ σε όλα μας τα βήματα, είμαστε σε θέση πλέον να μπούμε στην τελική φάση της υλοποίησης που ήδη έχει ξεκινήσει. Τα έργα αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει την ολοκλήρωσή τους. Και όλη αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το μήνα Μάιο. Το Μάιο αρχικά θα γίνει η εγκατάσταση των κινητών έργων και ταυτόχρονα θα αρχίσει η δημιουργία της μεγάλης τοιχογραφίας. Αυτό θα γίνει τη δεύτερη-τρίτη εβδομάδα του Μαΐου και στο τέλος Μαΐου θα έχουμε τα εγγένεια αυτής της μεγάλης παρέμβασης, η οποία θα συνοδεύεται και με έναν εικαστικό περίπατο, μια περιήγηση που θα είναι και ξενάγηση, αλλά και περιήγηση στα συγκεκριμένα έργα όπου οι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν για τα έργα τους, να μιλήσουν για τη διαδικασία, για τις ιδέες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού. Επειδή βεβαίως κάθε καλλιτεχνική δράση, ειδικά τέτοιες δράσεις που είναι στο δημόσιο χώρο, έχει τεράστια σημασία η διάδραση με το κοινό και κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά κυρίως και με τα νέα παιδιά τα οποία θα δώσει στην Κοζάνη να υλοποιείται μια σύγχρονη δράση. Γι' αυτό το λόγο έχουμε σχεδιάσει μία σειρά από εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, εκδηλώσεις
παρουσιάσεις, οι οποίες θα γίνονται εκείνο επίσης το διάστημα, σε συνεννόηση με την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια, για να μπορέσει έτσι να ολοκληρωθεί με το τέλος του Μαΐου αυτή η συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει, που αφορά όχι απλώς να φτιάξουμε κάποια περισσότερο ή λιγότερο, που πιστεύω ότι θα είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα εικαστικά έργα, κυρίως όμως να ενεργοποιήσουμε τον πολίτη της Κοζάνης ως προς την πολιτιστική και αισθητική του διαπαιδαγώγηση και αναμόρφωση, αν αυτό το πράγμα μπορεί να υποθεί έτσι. Καταρχάς θα πω εγώ για τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί, είναι στο Δήμο Πρεσπών, έχει γίνει το Μνημείο Κοστένη, το οποίο έγινε ακριβώς με αντίστοιχη διμερή σύμβαση, και ταυτόχρονα πάρα πολλά έργα στο Δήμο Πρεσπών, τα οποία γίνονται στα πλαίσια των διαδικασιών της εικαστικής πορείας. Έχει γίνει πριν από λίγο καιρό, πάλι με διμερή σύμβαση με το Σύλλογο το Σύλλογο του Μαρμάρου του Τρανόβαλτου, όπου έχουμε φτιάξει 6 γλυπτά, τα οποία έχουν μείνει στο δημόσιο χώρο και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να έχουν μια παρουσία, μπορεί να τα δει, είναι επισκέψιμα δηλαδή, και είναι μια αντίστοιχη δράση με αυτή. Έχουν γίνει στο πλαίσιο στη Φλόρινα, στο πλαίσιο της διευρυμένης πρακτικής, μπορώ να πω και σε δεκάδες σχολεία, μικρότερες κλίμακες τέτοιες τοιχογραφίες, εσωτερικές και εξωτερικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, η διευρυμένη πρακτική είναι μια διαδικασία εκπαιδευτική καλλιτεχνική. Εμείς αυτή τη χρησιμοποιούμε και σαν μια διαδικασία παρέμβασης μέσα στον χώρο. Οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά είναι τα πρώτα που μου έρχονται στο μυαλό και μπορώ να πω και άλλα πολλά. Δηλαδή, έχουν γίνει επίσης δεκάδες δράσεις που έχουν σχέση με το περιβάλλον, με τα υλικά. Ο κόσμος προστόγεται. Συγγνώμη, είναι τόσο συγκινητικό που είναι, αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, είναι συγκινητικό το ότι βλέπει ο άλλος ξαφνικά και σε μέρη, σε οποιοδήποτε μέρος, ειδικά βέβαια σε κάποια απομακρυσμένα σημεία της πατρίδας μας, όπως η Πρέσπη, ξαφνικά βλέπει μια κοινότητα νέων ανθρώπων να έρχονται και να δουλεύουν και να αφήνουν το αποτύπωμά τους και να δημιουργούν έργα. Ήδη τώρα, αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε μια άλλη παρέμβαση με ένα που το λέμε έτσι, μνημείο ανθρώπινης δραστηριότητας, που θα γίνει σε ένα φυλάκιο το οποίο μας έχει παραχωρήσει ο στρατός και θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε με έναν τρόπο που κάθε επιφάνειά του θα πάρει ένα, θα ξανακτιστεί με παραδοσιακά υλικά. Και θέλω να πω ότι το ένα συγκινητικό βέβαια είναι η ανταπόκριση του κόσμου, το άλλο συγκινητικό είναι ότι όταν βλέπουμε σαν πανεπιστήμιο και εκεί ακριβώς θεωρούμε ότι παίζουμε το ρόλο μας, ότι συνδράμουν σε αυτό φορείς που σε άλλη περίπτωση δεν μπορούσα να σκεφτείς ότι θα συνέδραμα, όπως πούμε για παράδειγμα στρατός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης πρέπει να πω, και αυτό επίσης έχει σημασία, ότι έχουμε μια δανειστική πινακοθήκη. Όλοι οι απόφοιτοι μας αφήνουν από ένα έργο και υπάρχει μια δανειστική πινακοθήκη η οποία είναι στη διάθεση και το θέλω να το ανακοινώνω αυτό για να το ξέρει ο κόσμος. Οποιοδήποτε φορέας μπορεί να έρθει σε εμάς και ήδη υπάρχουν έργα στην περιφέρεια, στους δήμους, σε διάφορους δήμους, βέβαια εδώ πέρα στο δικό μας το κεντρικό κτίριο, που μπορούν να δανειστούν έργα και για ένα διάστημα 2 χρόνων να κοσμήσουν το χώρο τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι για μας η διαπαιδαγώγηση πρώτα απ' όλα των φοιτητών μας, το να καταλάβουν την κοινωνική τους ευθύνη σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωποι μορφωμένοι και επιστήμονες είναι τεράστια, και θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια αυτό το έχουμε καλλιεργήσει με έναν σίγουρα στην Ελλάδα μόνο. Είναι 25.000 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές, να σημειώσω, όχι απολογιστικά, απλά απολογιστικά, μπορούμε να δούμε στην ιστορία, νομίζω, κάθε αστικού περιβάλλοντος, ότι η πολιτεία ή η κοινωνία, η οργανωμένη κοινωνία, συνήθως είναι η αναθέτουσα αρχή για κάτι το οποίο μένει. Επομένως, αυτές οι αναθέσεις σε εικαστικούς συνθέτες, σε δημιουργούς γενικότερα, είναι κάτι το οποίο θέλαμε, ακόμα και συμβολικά, να το τονίσουμε ως Δημοτική Αρχή. 25 χιλιάρικα από ποιο πρόγραμμα, ταμείο του Δήμου κλπ. Από ποιο Δήμου, είτε από τον Πρωθυπουργό. Φοιτητής στο ΤΕ Φλόρινας. Λοιπόν, εκδίθηκε το έργο μου ως αυτό που θα είναι στην κεντρική τοιχογραφία. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Σίδεντρο». Προσπάθησα μέσα από ένα σχήμα που όλοι γνωρίζουν, όπως είναι τα φουγάρα, να τα κάνω σαν συναισθήματα μεταξύ τους να λειτουργήσουν, ότι είναι μία πόλη από κυλινδρικά σχήματα τα οποία λειτουργεί το ένα με το άλλο.
Αυτό, ο κύριος σκοπός μου ήταν να δώσω κάτι που ίσως να ενοχλεί, ας πούμε, σαν σήμα αυτό το κοινωνικό του φουγκάρ, να το δώσω μια διαφορετική αίσθηση στους ανθρώπους και ότι να λειτουργήσει αυτό το πράγμα σαν ένα δάσος και όλο αυτό βρίσκεται σε μια προετοιμασία ενός πανηγυριού μιας γιορτής. Και ταυτόχρονα συνδέω τις μουσικές της περιοχής, τις παραδόσεις της περιοχής και κάτι που είναι, ας πούμε, σημαντικό για εδώ που είναι και γνωστό το καρναβάλι, που είναι μια μεγάλη φιέστα, σαν να βρίσκεται σε μια μόνιμη προετοιμασία μιας γιορτής. Αυτός ο σκοπός του έργου και πολλά συμπληρωματικά, όπως άνθρωποι, μουσική, πουλιά, ψάρια, για το σκοπό να συνδέσω όλη την περιοχή και από το φράγμα του Πολύφητου μέχρι και τα βουνά που βρίσκονται στη γύρω περιοχή. Σκέφτηκε, ήρθε και ξαναείδε την Κοζάνη, για παράδειγμα, με έναν άλλο τρόπο. Και αυτό νομίζω είναι ένα κεφάλαιο επίσης πολύ μεγάλο. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα έργα, είναι όλη η διαδικασία που έγινε. Η επιλογή του έργου του Κώστα έγινε από 5-6 έργα που τελικά υποβλήθηκαν. Και σε κάθε μία από τις άλλες υποψηφιότητες, γιατί ανακοινώθηκαν οι θέσεις, δόθηκαν φωτογραφίες και τα παιδιά υπέβαλαν. Ας πούμε, ανακαλύψανε τον Γκρόκο με έναν άλλο τρόπο καλλιτεχνικό. Ανακαλύψανε τον Πολύφητο με έναν άλλο τρόπο διαφορετικό. Και έχουμε τη ματιά ανθρώπων οι οποίοι είναι από διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά και του κόσμου, οι οποίοι σκέφτηκαν πάνω στο τι είναι η Κοζάνη, για παράδειγμα. Και θα βγει αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό επίσης θέλω να τονίσω και όπως το εξέφρασε πολύ όμορφα ο Κώστας, αυτός ήταν και ο προβληματισμός πάνω κάτω όλων των υποψηφιωτήτων που με κάποιο τρόπο θα βρούμε να σας τη δείξουμε και το συνολικό φαγητό. Είναι τελική αίτηση όλων των. Θα αναρτηθούν όλες αυτές οι.